Σε μια είδηση τώρα που προκαλεί μεγάλη εντύπωση, επεισοδιακή ήταν η αναχώρηση του πλοίου της Γραμμής από Άνδρο για Κάριστο χθες το βράδυ. Την ώρα του απόπλου, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη και τελικά έμεινε στο λιμάνι, καθώς το οχηματαγωγό αναχώρησε εσπευσμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο πλοίαρχος, μάλιστα, συνελήφθη στον τελικό προορισμό. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στην μπουκαπόρτα του οχηματαγωγού Σαόνισσο στο λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο και προσπαθεί εν μέσω πολλών μποφόρ να μπει στο καράζ του καραβιού. Επικρατούν σκηνές πανικού. Το πλοίο κρατιέται από μόνο έναν κάβο και κινείται σαν καριδότσουφλο από τον αέρα. Το αυτοκίνητο, μισό πάνω στον καταπέλτη και μισό στην προβλήτα, τεινάζεται στον αέρα. Επιβάτες τρέχουν να βοηθήσουν και να σπρώξουν το αυτοκίνητο εκτός του καραβιού, ενώ αλόφρονες επιβάτες πληρώνουν και ανεβαίνουν στο πλοίο που φεύγει λύνοντας τον κάβο. Αυτό είναι το Σαόνισσος, βλέπετε, και την έντυπωσης. Μέλος του πληρώματος παίρνει από το χέρι επιβάτη και τρέχουν τελευταία στιγμή να μπουν στο πλοίο. Ακολουθεί ένα μπουλούκι επιβατών που τρέχει να μπει στο πλοίο, ενώ το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί στην προβλήτα του λιμανιού. Έσπασε ο κάβος. Σαόνισσος. Πάρτε αυτό το καράβι, να βάλετε τα παιδιά σας μέσα. Επιβάτες που περιμένουν μέσα στα αυτοκίνητά τους δεν πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Δεν πιστεύω. Ναι. Υπήρξε η ισχυρή ρηπή του ανέμου που ξέσυρε την Άγκυρα και έσπασε η λάσκαρη τον κάβο. Ο καπετάνιος, βλέποντας τον κίνδυνο, έδωσε με και με τη σιρήνα ξαφνική αναχώρηση. Καθώς ξέσυρε το πλοίο, ανέβαινε αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα που ανέβαινε το αυτοκίνητο, το κύμα από την ώρα που το πλοίο είχε χαλαρώσει και δεν ήταν δεμένο, ανεβοκατέβηκε ο καταπέλτης και χτύπησε από κάτω ένα αυτοκίνητο καινούργιο στο σασμά. Τελικά το πλοίο απέπλευσε προς Κάριστο, όπου και συνελήφθη ο πλοίαρχος για διατάραξη ασφάλειας πλοίων μετά από μήνυση της οδηγού του οχήματος στο λιμεναρχείο Άνδρου. Η μπουκαπόρτα σε αυτή την περίπτωση, να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν μια κίνηση ανάγκης, επειδή το είχαν οι άγκυρες του λόγω των ανέμων ξεσύρει, όπως λέμε εμείς, και το πλοίο πήγαινε κατευθείαν με την πάντα στα βράχια. Εάν δεν είχε σηκώσει την μπουκαπόρτα και δεν είχε φύγει το πλοίο, θα είχε πέσει πάνω στο λιμενοβραχείο της Άνδρου. Θα είχε να βαγίσει. Ο πλοίαρχος αυτήν ακριβώς την καταστροφή απέφυγε. Κατά τη διαδικασία της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι του Γαβρίου με έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα γιοταχή επιβατικό όχημα το οποίο επιχειρούσε να επιβιβαστεί. Στο λιμάνι ανέμεναν προς επιβίβαση 10 επιβάτες και 4 οχήματα, εκ των οποίων δεν επιβιβάστηκαν 7 επιβάτες και 3 οχήματα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το έχουμε ζήσει όλοι οι πλοίαρχοι μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, όπου υπεύθυνα καθαρά και ξεκάθαρα είναι τα λιμάνια. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις που είναι απαρχαιωμένες, που είναι όλοι πλοίαρχοι επιβάτες λιμενικοί, το έλεος του Θεού. Παίρνουν και κρεμάνε δύο λάστιχα αυτοκινήτου και νομίζουν ότι μπορούν πάνω στα λάστιχα να κάνουν απόσβεση κραδασμών. Τα ρίχνουν λοιπόν εκεί και τα ονομάζουν προσκρουστήρες. Τη διαλεύκανση του περιστατικού έχει ζητήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής Χρήστος Τηλιανίδης. Το λιμενικό και ο πλοίαρχος προτίμησαν να επιβιβάσουν τους επιβάτες ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να βρεθούν αυτοκίνητα και οδηγοί να αιωρούνται πάνω στον καταπέλτη με κίνδυνο να βρεθούν όλοι στη θάλασσα. Δυστυχώς, παραλίγο να ξαναζήσουμε γεγονότα όπως το δυστύχημα στον Πειραιά με το πλοίο Blue Horizon και το παιδί που πνίγηκε. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το Σαόνισσος καταγράφεται να κάνει επιβίβαση με τέτοιες συνθήκες. Πριν 6 μήνες, στο λιμάνι της Ανάφης και πάλι επιβάτες και εμπορεύματα πηδούν από τον σηκωμένο καταπέλτη με κίνδυνο της ζωής τους. Υπάρχει νεότερη εξέλιξη. Σταματούν τα δρομολόγια του Σαόνισσος μετά το περιστατικό στο λιμάνι της Άνδρου, ενώ και ο πλοίαρχος απολύεται. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου θα μας ενημερώσει. Τζέννη. Και όπως ενημέρωσε η εταιρεία, Γιάννη, μετά το περιστατικό με το αυτοκίνητο που αιωρούνταν και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα στο λιμάνι του Γαβρίου, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, με ανακοίνωση της λοιπόν πριν από λίγο αναφέρει ότι ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν της εισαγγελικής εντολής για τη σύλληψη του πλοιάρχου του επιβατηγού Σαόνισσος και την υποχρεωτική
υποχρεωτική απόλυσή του, το πλοίο δεν δύναται να συνεχίσει την εκτέλεση των δρομολογίων του, ενώ η εταιρεία καλεί τους επιβάτες που έχουν εισιτήρια να απευθυνθούν στα πρακτορία για την εξαργύρωσή τους, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Τζέννη.